Δυσαρέσκεια του Σελευκίδου Δυσαρεστήθηκε ο Σελευκίδης Δημήτριος να μάθει που στην Ιταλία έφτασαν ένας πτολεμαίος σε τέτοιο χάλι με τρεις ή τέσσερες δούλους μονάχα, πτωχοντημένος και πεζός. Έτσι μια ηρωνία θα καταντήσουν πια και παίγνιο με στην Ρώμη τα γέννητων. Που κατά βάθος έγιναν σαν ένα είδο των Ρωμαίων, το ξέρει ο Σελευκήδη, που αυτοί του δίδουν και αυτοί του παίρνουν του θρόνου τον αυθαίρετα ως επιθυμούν, το ξέρει. Αλλά τουλάχιστον στο παρουσιαστικό των α διατηρούν κάποια μεγαλοπρέπεια, να μην ξεχνούν που είναι βασιλεί ακόμη, που λέγονται αλίμονον ακόμη βασιλεί. Γι' αυτό συγχύστηκε νοσηλευκήδη Δημήτριο, και αμέσω πρόσφερε στον Πτολεμαίο ενδύματα ολοπόρφυρα, διάδημα λαμπρό, βαρύτιμα διαμαντικά, πολλού θεράποντα και συνοδού, τα πιο ακριβά του άλογα, για να παρουσιαστεί στην Ρώμη καθώ πρέπει, σαν Αλεξανδρινό, Γρεκό, Μονάρχη. Άλλο λαγίδη που ήλθε για την επαιτία, ήξερε τη δουλειά του και ταρνήθηκε όλα διόλου δεν του χρειάζονταν αυτές οι πολυτέλειες. Παλιοντημένος, ταπεινός, μπήκε στη Ρώμη και κόνεψε σε ενός μικρού τεχνίτου σπίτι. Και έπειτα παρουσιάστηκε σαν κακομύρης και σαν πτωχάνθρωπος στη σύγκλιτο. Έτσι με πιο αποτέλεσμα να ζητιάνεψει. ανέψη. Αυτός που εις το τετράδραχμον επάνω μοιάζει σαν να χαμογελά το πρόσωπό του, το έμορφο, λεπτό του πρόσωπο, αυτός είναι ο οροφέρνης αριαράθου. Παιδί τον έδιωξαν από την Καπαδοκία, από το μεγάλο πατρικό παλάτι και τον εστήλανε να μεγαλώσει στην Ιωνία και να ξεχαστεί στους ξένους. Α, εξέσιες της Ιωνίας νύχτες, που άφοβα και ελληνικά όλος διόλου, εγνώρισε πλήρη την ιδονή. Μες στην καρδιά του πάντοτα σιανός, αλλά στους τρόπους του και στην λαλιά του Έλλην. Με περουζέδες στολισμένος, ελληνοντιμένος, το σώμα του με μύρον ιασεμιού ευωδιασμένο και από τους ωραίους της Ιωνίας νέους, ο πιο ωραίος αυτός, ο πιο ιδανικός κατόπι σαν οι Σύροι στην Καπαδοκία μπήκαν και τον εκάμαν βασιλέα, στην βασιλεία χύθηκεν επάνω για να χαρεί με νέον τρόπο κάθε μέρα, για να μαζεύει αρπαχτικά χρυσό και ασύνη και για να εφραίνεται και να κομπάζει, βλέποντας πλούτη στη βαδωμένα, να γυαλίζουν. Όσο για μέρημνα του τόπου για διοίκηση ούτε ήξερε τι γένναν τριγύρω του. Οι καπαδόκες γρήγορα τον βγάλαν, και στη Συρία ξέπεσε με στο παλάτι του Δημητρίου να διασκεδάζει και να οκνεύει. Μια μέρα ωστόσο την πολλή αργία του συλλογισμία ασυνήθιοι στη διακόψαν. Θυμήθηκε που από την μητέρα του Αντιοχίδα και από την παλιά εκείνη στρατονίκη και αυτός βαστούσε από την κορώνα της Συρίας και σε λευκίδης ήτανε σχεδόν. Για λίγο βγήκε από την λαγνία και από την μέθη και ανίκανα και μισοζαλισμένο κάτι αζήτησε να ραδιούργησει, κάτι να κάνει, κάτι να σχεδιάσει και απέτυχε νικτρά και ξουδενώθη. Το τέλος του κάπου θα γράφει και, και χάθη. Ή ίσως η ιστορία να το πέρασε και με το δίκιο της τέτοιο ασήμαντο πράγμα δεν καταδέχθηκε να το σημειώσει. Αυτός που στο τετράδραχμον επάνω μια χάρη αφήκε απ' τα ωραία του νιάτα, απ' την πίτικη εμορφιά του ένα φως, μια μνήμη αισθητική αγοριού της Ιωνίας, αυτός είναι ο Ροφέρνης Αριαράφ. Αλεξανδρινή Βασιλής Μαζεύθηκαν οι Αλεξανδρινοί να δουν τις Κλεοπάτρες τα παιδιά, Γκεσαρίων και τα μικρά του αδέρφια Αλέξανδρο και Πτολεμαίο που πρώτη φορά τα βγάζαν έξω στο γυμνάσιο εκεί να τα κηρύξουν βασιλείς με στην αμπρή παράταξη των στρατιωτών Ο Αλέξανδρος τον είπαν βασιλέα της Αρμενίας της Μυδίας και των Πάρθων Ο Πτολεμαίος τον είπαν βασιλέα της Κυλικίας της Συρίας και της Φινίκης ο Κεσαρίων στέκονταν πιο έμπροστα, ντυμένος σε μετάξι τριάντα στο στήθος του ανθοδέσμη από οι ακίνθους, η ζώνη του διπλή σειρά σαπφύρων και μεθύστων, δεμένα τα ποδήματά του μάσπρες κορδέλες και ντυμένες με ροδόχρωα μαργαριτάρια. Αυτόν τον είπαν πιότερο από τους μικρούς. Αυτόν τον είπαν βασιλέα των βασιλέων. Οι Αλεξανδρινοί ένιωθαν βέβαια που ήσαν λόγια αυτά και θεατρικά. Αλλά η μέρα ήταν ζεστή και ποιητική, ο ουρανός ένα γαλάζιο ανοιχτό, το Αλεξανδρινό γυμνάσιο ένα θριαμβικό κατόρθωμα της τέχνης, τον αυλικών η πολυτέλεια έκτακτη, ο Κεσαρίων όλο χάρης και μορφιά της Κλεοπάτρας γιος, αίμα των λαγιδών και οι Αλεξανδρινοί έτρεχαν πια στην εορτή και ενθουσιάζονταν και πεφυμούσαν ελληνικά και αιγυπτιακά και πιεβραίικα, γοητευμένοι με το ωραίο θέαμα. Όλο που βέβαια ήξευραν τι άξιζαν αυτά, τι κούφια λόγια ήσανε αυτές οι βασιλείες.